Με πρόβλημα τραυματισμού τέθηκε νοκάουτ το Ντμίτρο Τζικρίνσκι στην προθέρμα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο Ουκρανός υποβλήθηκε σε εξετάσεις που έδειξαν ελαφρύ αθλάση πρώτου βαθμού στο δεξιό τετρακέφαλο και θα μείνει για κάποιο χρονικό διάστημα εκτός. Ο Ουκρανός αμυντικός ξεκινά άμεσα θεραπεία για να ξεπεράσει το πρόβλημα και να επιστρέψει στα πλάνα του Μάσιμο Καρέρα. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει κατά σειρά σε διάστημα 2 εβδομάδων τον Άρη στο Βικελίδης για τη Super League εντός έδρας των Πανετολικών σε αγώνα ρεβάνς για τα προημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδας και τον Όφη στο ΆΚΑ για το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, η νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό είχε για την ΑΕΚ 3 πρωταγωνιστές, για την ακρίβεια 3 παίκτες που αγωνίζονται ως δανεικοί στην Ένωση. Ο λόγος για τον Σέρχιο Αραούχο που σκόραρε το μοναδικό τέρμα και τους Βράνιες και Σιμάνσκι που με τα αμυντικά τους κατορθώματα θωράκισαν τη νίκη της ομάδας του Μάσιμο Καρέρα. Οι τελευταίες εμφανίσεις τους έχουν αναγκάσει τους κιτρινόμαυρους να εξετάζουν τα δεδομένα παραμονής τους. Ο Σέρχιο Αραούχο έχει έρθει δανεικός από τη Λας Πάλμας μέχρι το καλοκαίρι με 30.000 ευρώ και την κάλυψη του συμβολαίου του από την ΑΕΚ, ενώ το καλοκαίρι η Ένωση θα καλείται να δώσει 2,7 εκατομμύρια με σκοπό την αγορά του. Ο Σιμάνσκι έχει έρθει δανεικός για 6 μήνες από την Κρόσνη, με την ΑΕΚ να διατηρεί δυνατότητα αγοράς το καλοκαίρι με οψιόν στο 1,5 εκατομμύριο. Τέλος, ο Όγνιεν Βράνιες χωρά τα κιτρινόμαυρα ως δανεικός από την Άντερλεχτ, χωρίς η Ένωση να έχει οψιόν αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι αν γίνει συζήτηση για αγορά, θα αρχίσει από μηδενική βάση.